τραυματισμού. Εσείς πιστεύετε ότι η κυβέρνηση αντέχει να πάει μέχρι το 2019? Γιατί να μην αντέξει? Υπάρχει μια κυβέρνηση η οποία σταθερά και αποφασιστικά, παρά τις δυσκολίες, αρχίζει και κάνει έργο. Και αυτό ανησυχεί πολλούς. Θα σας πω, 15 χρόνια κάθε έναρξη σχολικού έτους γινότανε το έλα να δεις. Γινότανε το έλα να δεις. Καθηγητές, μαθητές, βιβλία, όλα σε μια κατάσταση πραγματικά μελαγχολική και δραματική. Σε φέτος δεν ακούστηκε κιχ. Τι έγινε? Κατέβηκε το φως το αληθινό από τον ουρανό? Όχι. Μια κυβέρνηση κάτω από τις συγκεκριμένες δυσκολίες προσπαθεί, δουλεύει και παράγει αποτέλεσμα. Το ίδιο και στο χώρο της παιδικής προστασίας. Θυμάστε τι λέγανε στην αρχή όταν πήγαμε να εφαρμόσουμε το νέο πρόγραμμα, το οποίο πραγματικά και δίκαιο και διαφανές είναι, με συνέπεια όλα τα παιδιά που είναι κάτω από το όριο της φτώχειας να έχουν μπει κατά προτεραιότητα στο πρόγραμμα και να μπουν επιπροσθέτως 13.000 περισσότερα παιδιά. Το ίδιο γίνεται και στα νοσοκομεία. Χτίζεται σιγά σιγά από την πρώτη στιγμή μια προσπάθεια. Καταργήσαμε το 5 ευρώ, εξασφαλίσαμε πρόσβαση, πραγματική πρόσβαση στους ανασφάλιστους πολίτες.